πόλεις, οι δρόμοι είναι μεγάλοι, υπάρχουν πάρκα μέσα, έτσι ώστε έτσι η διαβίωση στους κοινόχθους χώρους να είναι εύκολη και ευχάριστη. Βομβαρδίστηκε και η πόλη του Σπλίτ, όμως θα δείτε ότι τα έχουν ξαναφέρει στην μορφή που έπρεπε. Σήμερα στο Σπλίτ έρχονται πολλά κρουαζιερόπλοια, όπως επίσης έρχονται και πολλοί τουρίστες για να δουν την πόλη. Πέρα από την, για να ξαναγυρίσουμε λίγο στα αθλητικά, πέρα από την Χάιντουκ του Σπλίτ, εδώ για έδρα είχε και η μεγαλύτερη μάλλον γιουγκοσλαβική ομάδα. Εδώ ήταν η Γιουγκοπλάστικα και από εδώ ξεκίνησαν να παίζουν όλοι οι μεγάλοι αστέρες του γιουγκοσλαβικού μπάσκετ, όπως ο Κούκοτς έπαιζε στη Γιουγκοπλάστικα, ο Πέτροβιτς έπαιζε στη Γιουγκοπλάστικα επίσης και ξεκίνησε το Σύμπαινικ, όμως την καριέρα του, η αδερφή Πέτροβιτς ήταν από το Σύμπαινικ που πήγαμε πριν. Ο Ντίνο Ράτζα νομίζω επίσης έπαιζε στη Γιουγκοπλάστικα, η καλύτερη ομάδα. Χρεοκόπηση, βέβαια. Αυτά τα φυτά που βλέπουμε τώρα ακριβώς δεξιά, λοιπόν, σε λιγάκι που θα φτάσουμε, θέλω να σας ευχηστήσω την προσοχή, γιατί θα πάμε σε μέρη που θα έχει συνοστισμό. Να προσέχετε που έχετε μετά μία ώρα ελεύθερη για να τραβήξετε τις φωτογραφίες σας. Εμείς θα σταματήσουμε σε ένα πάνελ που έχει τη φωτογραφία, τον χάρτη του πώς ήταν το παλάτι, το ανάκτορο του Διοκλητιανού, και μετά θα μπούμε μέσα αρχικά από τα υπόγεια και θα ανεβούμε μέχρι την βόρεια πλευρά και μετά θα μπούμε από τα τείχη για να επιστρέψουμε